προσωπείται εδώ. Κύριε Βίμπερ, περιμένετε παρακαλώ. Δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το χρόνο που έχει για ομιλία ο κύριος Βίμπερ. Μη δημιουργείτε την αναγκαιότητα να παρατείνει το χρόνο ομιλίας του. Στην έννοια της δημοκρατίας ανήκει και η ικανότητα να μπορεί να ακούει κανείς, ικανότητα που δεν την έχετε, το γνωρίζουμε. Κύριε Βίμπερ, έχετε το λόγο, συνεχίστε. Είμαι ευγνώμων για το χειροκρότημα, διότι εδώ δείχνει ποιοι είναι οι εξτρεμιστές και ποιοι θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω κάτι για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται εδώ ως εκπρόσωπος της ελληνικής δημοκρατίας. Έκανε ένα δημοψήφισμα, 61% νικητές. Κύριε Τσίπρα, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι θέλει να σκεφτεί πως να κάνει και αυτός δημοψήφισμα, διότι δεν θέλουν πια να πληρώνουν οι Σλοβάκοι για τους Έλληνες. Στην Ευρώπη έχουμε αρκετά εθνικιστική προοπτική. Η Ευρώπη είναι η προσπάθεια για συμβιβασμούς και δυστυχώς αυτό το δρόμο εσείς τον εγκαταλείψατε. Θα ήθελα τελειώνοντας, κύριε Βίμπερ, παρακαλώ να τελειώνετε. Θα ήθελα λοιπόν να πω τελειώνοντας ότι σεβόμαστε τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό, αλλά ως πολιτικός λέω ότι πολιτικά θα αντιταχθούμε. Εσείς θέλετε την πρόκληση, κύριε Τσίπρας, εμείς θέλουμε το συμβιβασμό. Εσείς θέλετε την αποτυχία, εμείς θέλουμε την επιτυχία. Εσείς θέλετε τον διαμελισμό της Ευρώπης και τον διαχωρισμό της και εμείς αγαπάμε την Ευρώπη. Ελπίζω ότι θα επανέλθετε στη λογική και θα υποβάλλετε επιτέλους ένα πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα ήταν ζωντανή αυτή η συζήτηση είναι σαφές και δεν είναι κακό αν τα συναισθήματα ανεβαίνουν και ότι έχετε ιδιαίτερη χαρά σήμερα, το ξέρουμε και αυτό. Το λόγο έχει ο κύριος Πίτελα. Grazie Presidente Schulz. Lo voglio dire da principio. Per noi socialisti e democratici l'Europa senza la Grecia non esiste. La Grecia è parte essenziale. Senza la Grecia nella zona euro, l'Europa non sarebbe...